Η απανθρακοποίηση με τη δέσμευση και αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα δεν αποτελεί μια δικαιολογία για να συνεχίζεται η παραγωγή υδρογόνων ανθράκων, αλλά μια λύση για να επιβεβαιώσουν οι βιομηχανίες και να συνεχιστεί η οικονομική δραστηριότητα και η καθημερινότητα στις κοινωνίες. Αυτό είναι και το νόημα της μεγάλης επένδυσης που θα επιτρέψει στον πρίνο την ασφαλή αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα και θα διατηρήσει τη βιομηχανική δραστηριότητα στον κόλπο της Καβάλας για τις επόμενες δεκαετίες. Το σαφές αυτό μήνυμα έστειλε ο κ. Μαθιός Ρήγας, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Energian, μιλώντας στη διάρκεια συζήτησης που διοργανώθηκε στο ελληνικό περίπτερο στο πλαίσιο της διάσκεψης COP29 για το κλίμα. December 2019, Energian was the first E&P company in the world to commit to a net zero strategy. The first. There are bigger companies than us, but we took a very bold decision at the time. And people were asking me how an oil and gas company can get to net zero. The honest answer was, I don't know. But I know that that's the path that we need to take. And the whole organization aligned behind this strategy, and we managed to reduce our carbon intensity, which is topic of today's discussion as well, by 85%, from 70 kilos of CO2 per barrel to what is today 9, and will become probably 5 next year. Ο κύριος Ρήγας τόνισε ότι η Energian υπήρξε η πρώτη εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης υδρογόνων ανθράκων στον κόσμο, η οποία ήδη από τον Δεκέμβριο 2019 δεσμεύτηκε για το Net Zero για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων των θερμοκηπίων έως το 2050. Παράλληλα, ο κύριος Ρήγας επισήμανε ότι η ανάγκη για αξιόπιστη ενέργεια με επίκεντρο την παραγωγή φυσικού αερίου εντείνεται, αναφέροντας χαρακτηριστικά το παράδειγμα της Αιγύπτου, η οποία ταλαιπωρείται από διακοπές στην ηλεκτροδότηση ακριβώς λόγω της έλλειψης φυσικού αερίου που τη χαρακτηρίζει. Here to provide the energy that countries need, and you know, today we are producing more than 50% of the gas that Israel consumes, which allows then the other producers in Israel to export gas to Egypt, providing energy security to the whole region, and we're doing it in a responsible way.